κάνετε? Καλά είστε. Γεια σας, Πάμες. Χορεύεις τελικά τόσο καλά όσο τραγουδάς? Νομίζω ότι τραγουδάω καλύτερα από ό,τι χορεύω. Εύχομαι, δηλαδή. Θέλω να πιστεύω, λέει. Ήσουν πέρυσι με τον Δημήτρη τον Βλάχο. Φέτος είσαι με τον Κώστα. Θα ήθελα να μάθει ο κόσμος, δηλαδή, ποιος είναι λίγο πιο. Όχι συνεργάσιμο. Συνεργάσιμο είναι σίγουρα και οι δύο. Απλά ποιος τα παίρνει λίγο πιο τυχερή, οφείλω να δηλώσω. Πάνω απ' όλα. Καλή διάθεση έχουμε όλοι να μάθουμε από τους δασκάλους μας, γιατί είναι οι δάσκαλοι μας. Να χορέψουμε όσο καλύτερα μπορούμε και να συγκεντρώσουμε όσο περισσότερα χρήματα μπορούμε για το σκοπό που είμαστε εδώ. Θα το ξαναπώ και θα το λέω συνέχεια. Ο Δημήτρης. Τι κάνετε, όλα καλά? Θα μου μιλήσει κάποιος. Α, δεν υπάρχετε. Γιατί? Τώρα. Σε αυτούς εδώ λέω τόση ώρα, να μου μιλήσουν και δεν μου μιλάει κανείς. Λίγο καθυστερημένος, αλλά μου. Ήρθα, άρχισα λίγο. Παιδιά, συγγνώμη, δούλευα, κοιμόμουν, τι να κάνω. Μα μαζί ήμασταν χθες. Πού είσαι? Με Σαμάντα, δεν βρήκαμε χθες. Πώς γίνεται, αυτή είναι και εγώ εκεί που ήταν η Σαμάντα χθες. Είσαι πώς είσαι? Ερώτατη. Είναι ο Μαρτάκης, πού είσαι? Χαιρετίσω την Ολυμπία, τη μακιγέρ μου. Τι κάνεις, καλά, ετοιμάζεσαι? Τέλεια. Και εγώ τώρα ήρθα, έχουμε να κάνουμε πρόβα με ρούχα, με αυτά. Αυτό μου το προτείνανε και εμένα να βάλω. Αλλά δεν το θέλω. Αλλά δεν το θέλω και τελικά είναι πολύ ωραίο. Ναι, γιατί πάει με τα μάτια μας. Αυτό έχουμε και γαλλικά μάτια. Άντε, έτοιμοι. Τι έχουμε πρόβα? Νομίζω ότι έπρεπε ήδη να είμαστε στο πλατό και να πούμε. Μην αγχώνεις. Όχι, πλάκα σου κάνω. Εντάξει, και λίγο σύντομα. Δύο εβδομάδες. Πέντε χρόνια. Δεν έχω σταματήσει ποτέ. Βασικά κατεβαίνω σε αγώνες πραγματικά. Αλλά δεν τάνσεις. Είναι όταν θα σας κοροϊδεύω απλά. Με ψευδόνιμο. Λοιπόν, πάμε για να έχουμε αργήσει και να σας δούμε σε λίγο. Θα δείτε πολλά. Κρατάς αυτό και αυτό μπορεί να μου βγει έξω. Με είσαι υπηρετική, σε παρακαλώ. Δεν έχουμε άγχος. Γιατί δεν είναι λογικό το τελειώσουμε έτσι. Πώς νιώθετε? Χάλια. Καθόλου άγχος. Ότι ζήσα από πριν. Είσαι τόσα. Τώρα εγώ. Παρουσιάζω να μην τα χορεύω. Μου φαίνεται ότι σιγά σιγά ακούω το σήμα αρχής. Μήπως θα πρέπει να πάτε να... Καλησπέρα σας. Κύριε Λάτσια μου, τι μου κάνετε? Απ' όλα. Απ' όλα. Το είδαμε. Νομίζω όμως ότι ήρθε η ώρα να υποδεχθούμε τα ζευγάρια μας. Η παρουσιάστρια Μαριέτα Χρουσαλά και ο καβαλιέρος της Θοδωρής Παναγάκος. Δεύτερο ζευγάρι, ο τραγουδιστής και δημοτικός σύμβουλος Καλλιθέας Γιώργος Γερολυμάτος και η ντάμα του Φωτεινή Παπασταύρου. Ο τραγουδιστής Κώστας Μαρτάκης και η ντάμα του Μαρία Αντιμισάρη. Τώρα που έχουμε και σε πιάνο για να κάνεις το κεφάλι. Ναι. Κοίτα το χέρι, αντίδραση. Μην κάνεις κατευθείαν κεφάλι. Α, ναι. Καταλαβες. Αντίδραση. Αγχώθηκα μετά τη σημερινή πρόβα γιατί ήταν πολύ χειρότερη από τη χθεσινή και από την προχθεσινή που κάναμε. Λυστράει πάρα πολύ. Είναι χειρότερα από χθες. 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2. Και αυτά, αγαπητές φίλες και φίλοι, μην τα δοκιμάσετε ποτέ στο σπίτι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ποτέ στο σπίτι μην τα δοκιμάσετε αυτά που κάνει ακόμα. Έκανες πρόβα? Όχι ακόμα. Τώρα δεν είναι σπόρες από το ensemble. Το περλούδι στην κυρία από μένα. Να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα αυτά τα μαλλιά τα έχεις κάνει επίτηδες να δίνουν και λίγο ύψος?
Από πέρυσι, εγώ έτσι τα φτιάχνω λίγο ψηλά τα μαλλιά μου. Ναι, αλλά ο πατερνέρ σου φέτος σε σύγκριση με τον περσινό. Ένα μπόι. Όχι. Άκουγα 1,5 λεπτό την. Ναι, και λέει περνάει έτσι σιγά. 1,5 λεπτό. Σιγά. Μια μισή ώρα αγώνα. Τώρα το 1,5 λεπτό δεν υπάρχει. Πολύ δύσκολο. Πάμε. Πείτε μου καλή επιτυχία. Την έχω ανάγκη. Πρώτη δυσκολία που πίστευα ότι θα αντιμετωπίσω είναι η χημεία που θα είχα με την ντάμα μου. Κώστα, ξεκινάμε. Πρώτος μονός τάγκο. Ωραία, τέλεια, τέλεια. Τέλεια, έχεις ξανακάνει. Όχι, δεν έχω ξαναχορέψει, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ το ταγκό γενικά. Μ' αρέσει, είναι δυνατό. Αν λίγο, θα το πάμε καλά. Μακάρι, μακάρι. Ναι, χαίρομαι πάρα πολύ που χορεύω με τη Μαρία. Είναι πολύ όμορφη κοπέλα, πολύ ταλαντούχα. Την είχα παρακολουθήσει και πέρσι. Νιώθω πολύ καλά. Η αλήθεια είναι ότι χάρηκα πάρα πολύ που θα χορέψω με τον Κώστα Μαρτάκη. Τον έχω δει πάνω στη πίστα, τον έχω δει να χορεύει, οπότε ελπίζω τα καλύτερα. Δεν κουνιόμαστε σαν μαριονέτες, αλλά πάει όλο μαζί. Τάκ. Λόγω δουλειάς έχω κάνει κάποιες χορογραφίες, κάποια τραγούδια, οπότε δεν μου ήταν πολύ δύσκολο να καταλάβω το ότι απαιτούσε η Μαρία να είναι σωστό το κεφάλι, σωστά τα πόδια σε συγκεκριμένα σημεία. Είναι πολύ θετικό το ότι ο Κώστας από το πρώτο κιόλας μάθημα φαίνεται ότι πιάνει πολύ γρήγορα τα βήματα, αυτό που λέμε το έχει λίγο, οπότε νομίζω ότι για μένα θα είναι λίγο πιο εύκολη η δουλειά μου. Σέρα. Ωραίο ήταν αυτό. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου η θέση αν θα φύγω πρώτος ή θα φύγω τελευταίος. Εδώ είμαστε για να διασκεδάσουμε, να περάσουμε καλά, με ένα πολύ ωραίο σκοπό. Θα δώσω το καλύτερο δυνατό του εαυτού μου και ό,τι γίνει. Είμαι πολύ χαρούμενος, πολύ ευτυχισμένος. Η βαθμολογία δεν έχει πραγματικά, δεν θέλω να ακυρώσω τους κριτές, αλλά πραγματικά δεν έχει καμία σημασία. Βρισκόμαστε όλοι εδώ για έναν πάρα πολύ σημαντικό σκοπό. Περνάμε καλά, το διασκεδάζουμε. Η αλήθεια είναι ότι είναι το πρώτο live. Και αν πάνε όλα τα live όσο αντέξω και είναι έτσι, πραγματικά θα πάμε πολύ ψηλά γενικά, σαν παρέα συνολικά. Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Ο Κώστας έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση στο ταγκό. Ήταν σωστός στα βήματά του, πάρα πολύ. Σωστός στη στάση του σώματός του. Περιμένω από τον Κώστα και άλλα πράγματα. Θέλω να τον δω και σε άλλους χορούς.